επεισόδιο του The James Con Show. Όπως πάντα, εγώ είμαι ο James και σήμερα έχω μαζί μου τον Μαρίνο. Μαρίνο, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, James. Thank you for the invite. Thank you, thank you. Λοιπόν, ο Μαρίνος, για τα άτομα που δεν τον ξέρουν, θα κάνουμε ένα μικρό intro και μετά να περάσουμε σε ένα Μαρίνο μου. Ο Μαρίνος είναι το άτομο μαζί με την ομάδα του, πίσω από το Κωνσταντινίδης Bakery, ένα από τα πιο ωραία bakery στη Λευκοσία. Μαρίνο μου, ο λόγος σε εσένα. Thank you, James. Ναι, τα τελευταία 9 χρόνια έχω αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση μέσω της οικονομικής κρίσης και κάποιων οικονομικών και οικογενειακών προβλημάτων και challenges. Εντάξει, it's been a hell of a journey. Ήταν πολύ μεγάλος ο δρόμος μέχρι σήμερα. Τώρα είμαστε εδώ που είμαστε και είμαι έτοιμος για αυτό το call. Thank you για το invite καταρχήν και respect για το έργο μαζί μου κάνεις μαζί με το podcast και όλες τις πληροφορίες που προσπαθείς να βγάλεις έξω για να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους μαζί με τις ιστορίες διάφορων άλλων entrepreneurs και όχι μόνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάμε βήμα-βήμα και να φτάσουμε στο major theme που είναι τα στράγος που θέλω να συζητήσουμε παραπάνω, γιατί και ο στόχος του δουλειού που κάνουμε είναι το να δουν κυρίως νέα άτομα ή και οποιοδήποτε που μπορεί να το χρειάζεται, το ότι δυστυχώς για να ξεκινήσεις κάτι δεν μπορούν όλοι να κάνουν κάποια πράγματα, δεν έχουν όλη την ψυχική δύναμη και την εξυπνάδα να κάνουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Οπότε, καταρχήν να πάμε βήμα-βήμα. Πώς ξεκίνησες εσύ να χειρίζεσαι το φούρνο που έχετε στη Λευκοσία? Ωραία. Εγώ σπούδαζα Λονδίνο Accounting and Business Management, τέκειωσα το πτυχίο μου και ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω το μάστερ μου στο Birkbeck University Innovation, Creativity and Leadership σε part-time basis για να μπορέσω να δουλέψω σαν headhunter στο Λονδίνο που άρεσε και μου παραπάνω τα λεφτά, το action, long hours, connections και όλα. Και ό,τι έχει να προσφέρει τέλος πάντων μια τέτοια δουλειά στο Λονδίνο. Ήρθα το καλοκαίρι πίσω για σπουδές. Ήρθα το καλοκαίρι πίσω από τις σπουδές για διακοπές. Και το Σεπτέμβριο θα πήγαινα για μάστερ. Όπου έμαθα ότι η οικογενειακή επιχείρηση θα έβγαινε για πώληση. Που επουλήθηκε πίσω από την πλάτη τέλος πάντων όλης της οικογένειας. Ο πατέρας μου αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας με Αλσχάιμερ σε εκείνον τον καιρό. Ήταν μόλις έχει διαγνωστεί με Αλσχάιμερ, οπότε δεν ήταν ακριβώς ο κύριος του εαυτού του. Ναι. Και έτσι είχα την απόφαση να πάρω εγώ προσωπικά ή θα μείνω στην οικογενειακή επιχείρηση για να την αναλάβω και να βοηθήσω ή θα επουγγέλνω σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή και από εκεί και πέρα μόνο ο Θεός ήξερε τι θα γίνει στην υπόλοιπη οικογένεια λόγω και των χρεών και υποχρεώσεων που είχαμε. Και έτσι ξεκίνησα χωρίς καμιά εμπειρία, χωρίς ξαφνικά δηλαδή, να πρέπει να πάρω αυτή την απόφαση αν θα βοηθήσω ή όχι. Αυτό. Οκ. Οπότε είσαι απλώς τοποθετήθηκες σε αυτή την περίσταση, δεν ήταν κάτι που έφτιαξες να κάνεις. Απλώς έφτασες στο σημείο και λόγω των συνθηκών τσίνων έφτασες στο σημείο να ελέγχεις εσύ ό,τι έφτασες να ελέγχεις μέχρι σήμερα. Κοίτα, να σου πω, πάντα στο μυαλό μου είχα ότι θα είχα δικές μου επιχειρήσεις. Ανέκαθεν, από πάρα πολύ σε μωρό, είχα στο μυαλό μου ότι θα έχω δικές μου επιχειρήσεις. Θα είμαι ο entrepreneur που πάντα έλεγα από μικρός ότι τέλος πάντων είμαι. Δεν ήμουν έτοιμος σε εκείνη την κατάσταση, σε εκείνη την ηλικία, να αναλάβω κάτι τέτοιο. Δεν το περίμενα, οπότε έπρεπε να πάρω αποφάσεις. Είτε το πιάνω, είτε δεν το πιάνω. Οπότε ναι και όχι. Ήταν μια ευκαιρία που παρουσιάστηκε. Okay. Δεν ήμουν έτοιμος, αλλά είπα OK, jump and grow your wings on the way down. You know? Okay. Που τι ξεκίνησε ο μότσινο που επίστευκες εσύ, ενώ θυμάσαι τον εαυτό σου να είσαι ποτέ γίνες τις ιδέες για να λες ότι κάποια φάση να έχεις δικές σου επιχειρήσεις να χειρίζεσαι, σημαίνει ότι που κάπου ξεκίνησε να καλλιεργείται εκείνη η σκέψη που είσαι. Δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου παρά μόνο ότι ήθελα να είχα αλυσίδα από bakery καφέ στο Λονδίνο. Okay. Και κατ' επέκταση είναι εστιατόρια και στο hospitality industry τέλος πάντων, αλλά και online περισσότερο πάνω σε social media applications που έβλεπα τη δεδομένη εποχή. Okay. Εποχή, ναι. Πριν είναι 9 χρόνια. Okay. Ναι. Αυτόν είχα στο μυαλό μου, αλλά πάντα ήθελα να δικτυωθώ. Μου άρεσε η δικτύωση, το networking, οι ανθρώπινες σχέσεις, επειδή πιστεύω ότι για να πετύχεις κάτι μεγάλο δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου.
Κατάλαβες, είναι πάρα πολλά Ναι. λίγοι Mark Zuckerberg που να κάτσουν σε ένα δωμάτιο geeks και να χτίσουν ένα website όπως το Facebook, που μετά πάλι για να μεγαλώσει το Facebook δεν μπορείς να το κάνει μόνος του. Ήθελε Ακριβώς. του ανθρώπου. Άρα εγώ ήθελα να μπω στη δικτύωση, στην κοινωνική δικτύωση, να πάρω εμπειρίες μαζί με ανθρώπους, να χτίσω τα values μου, να χτίσω την εμπειρία μου, το network μου. Πάντα είμαι μαθητής προσωπικής ανάπτυξης, personal development, οπότε πάντα ήθελα εγώ να βελτιώνομαι σαν άνθρωπος για να μπορέσω να μεγαλώσω πνευματικά και μαζί με το γενικό knowledge που είχα στο μυαλό μου. Άρα δεν είχα συγκεκριμένες ιδέες, παρά μόνο μια γενική ιδέα. Ναι. Okay. Τώρα, κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε από τα πάρα πολλά Lean Bakeries που έχετε στην πλειοψηφία ή εντελώς vegan προϊόντα που είναι πιο, από όσο αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν έχουν ζάχαρη, είναι gluten free. Έχετε πολλά διαφορετικό approach ως προς τα προϊόντα που βγάλετε προς τα έξω. Τούτον ήταν ανέκαθεν ή ξεκίνησε με τον Τζερόμ που ξεκίνησε εσύ? Κοίτα, έρχεται, πάντα έρχεται στο θέμα να διαλέξεις τον νίσο σου. Να διαλέξεις ποιον group της αγοράς θα κάνεις target σαν επιχείρηση. Ανέκαθεν από πάλι από μωρό, γυμναζόμουν, ποδόσφαιρο, γυμναστήρια και πάει λέγοντας. Από τα 14 μου, όταν ξεκίνησα στην Ομόνια και ήμουν ο προπονητής μου, πρέπει να χάσεις κιλά. Στον διατροφολόγο, στον Jean Philippe, όπου έπρεπε, και ακόμα είναι ο διατροφολόγος μου, έπρεπε να βελτιώσω τη διατροφή μου. Άρα ξεκίνησα, σταμάτησα ζάχαρη, αναψυχτικά και ξεκίνησα έναν πιο υγιές τρόπο ζωής. Άρα, σαν άνθρωπος, προσπαθούσα να ακολουθώ μια υγιεινή διατροφή. Όταν ήρθα πίσω, ναι, με τα οικονομικά προβλήματα, ναι, όμως σε μια φάση ναι, πρέπει να αποφασίσω ποιοι είμαστε σαν επιχείρηση. Και επειδή έμαθα ότι πρέπει να ακούεις τους πελάτες και τους prospective πελάτες, τους μελλοντικούς πελάτες, ήταν η φάση ότι γιατί δεν κάνεις γλυκά. Ήρθε το suggestion σε μένα. Γιατί δεν κάνεις γλυκά χωρίς ζάχαρη. Τι εννοείται, τους λέω. Και μου λένε, με στέβια. Και τους λέω, τι είναι το στέβια. Πριν 6 χρόνια, πριν 7 χρόνια, κάπου εκεί. Και μου λένε, είναι μια γλυκαντική ουσία που μπορεί να φάει διαβητικός. Αν είχες έτσι γλυκά, μην σε αγοράζεις, να μην είμαστε διαβητικοί. Okay. Λέω, ενδιαφέρον. Και μετά ξεκίνησα research, χωρίς να έχω καμιά ιδιαίτερη γνώση, όπου έκανα το πρώτο μπισκότο με ολικής αλέσεως αλεύρι, θα ξεχάσω ποτέ, με στέβια. Το οποίο είναι χάλιτα. Ήταν χάλια τη χρήση. Με τις γνώσεις που έχω σήμερα. Πριν 7 χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ήταν Παρασκευή μεσημέρι, έβαλα το Facebook στο page μας και Παρασκευή απόγευμα ήρθε ένας άλλος επιχειρηματίας από τον Καναδά που το είδε στο Facebook και αγόρασε 55 ευρώ μπισκότα. Δεν εξαρτηθήκαμε έτσι καλά με ένα προϊόν. Αν είναι Χριστούγεννα, Πάσχα, με φλάγου, κατάλαβες. Ναι. Και έβαζα εγώ, όπα, τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Ένα νέο προϊόν που άκουσα μια ανησύγηση κάποιου ανθρώπου, έκανα μια μελέτη, έκανα κάποιες δοκιμές, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, βγήκε αυτόν το αποτέλεσμα. Με 55 ευρώ το πρώτο sale, μετά από λίγες ώρες, μέσω του social media, λέω. Και λέω ότι αυτού μου, okay, άρα δαμέ υπάρχει ένα process όπου αν το ακολουθήσω και με άλλα προϊόντα και με αυτήν τη στρατηγική, τότε μπορώ να αναπτύξω την επιχείρηση μου όντως σκέφτομαι το πράγμα. Και μετά ξεκίνησα να δουλεύω, να μαθαίνω, να ψάχνω, αλλά δυστυχώς δεν είχα άτομα να μου δείξουν. Επειδή κανένα στην κοινά, στέβια, χωρίς ζάχαρη, ποιος είναι να έρθει να αγοράζει έτσι πράγματα. So, ξεκίνησα με λίγο πόλεμο και λίγο judgment, αλλά μετά εμίλησαν ο κόσμος. Υπήρχε μια ανάγκη στην αγορά. Μετά το sugar free, το no added sugar, επία στο vegan. Συνδύασα το με το vegan.
Όταν το εστιάζα με το vegan, δεν είχα ιδέα τι σημαίνει vegan. Εσύ είχες το vegan με vegetarian. Ξέρεις, άκουες το πάντα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ να μπαίνει. Δεν ήταν ξεκαθαρή όρη κάποτε. Ναι, επειδή δεν είχαμε καθόλου education. Ναι. Σιγά σιγά όμως προχωρήσαμε και στο vegan. Εντάξει, ενδέεσεις ιστορία, επειδή πήγα σε trainings στο εξωτερικό, πέντησα λεφτά, πέντησα χρόνο, ήρθα πίσω, πέντησα και άλλο χρόνο και άλλα λεφτά στις δοκιμές για να βγουν εδώ τα πάντα. Και έτσι προχωρήσαμε και είμαστε αυτοί που είμαστε σήμερα, εντάξει, με πάνω από 80 συνταγές vegan, gluten free, sugar free και high protein. Δυστυχώς την ορολογία gluten free δεν μπορούμε να την λέμε εμείς στο φούρνο, επειδή έχουμε γλουτένη στην ατμόσφαιρα. Επειδή όταν κάποιος έχει κοιλιοκάκι και ακούσει gluten free και έρθει βαρέα από εδώ, τότε είναι επιμολυμένο το προϊόν και έτσι δεν μπορεί να αγοράσει κάτι που είναι επιμολυμένο από την ατμόσφαιρα, που έχει αλεύρι, έχει particles αλευρίου ατμόσφαιρα. Αυτό. Οκ. Βάζουμε no flour. Οκ. Αυτό. Είπες ότι ένιωσες ότι είναι οποιαδήποτε βοήθεια και επένδυσες πάνω στο προϊόν που εμπιστεύκες εσύ ότι ήταν το νίσ σου. Ναι. Ποια ήταν κάποια άτομα που σε επηρέασαν θετικά πάνω στον το θέμα, πότε δεν έπιανες εσύ, από πού έπιανες εσύ το knowledge για να ξεκινήσεις να κάνεις develop συνταγές, να βάλεις πάνω το δικό σου spin. Ποια ήταν άτομα που παρακολουθούσες. Google. Οκ. Google, αλλά όταν λέω δεν είχα βοήθεια, δηλαδή δεν είχα άτομα στη ζωή μου ή στον κύκλο μου που να κατέχουν εμπειρία με sugar-free baking ή gluten-free baking ή vegan baking. Είχα ανθρώπους στη ζωή μου που ήταν τα πειραματόζωα μου και βοηθούσαν με, αν κάνεις έτσι, ίσως έτσι, που είναι, σε κύριο βαθμό είναι τα αδέρφια μου. Οι δύο μου αδερφοί είναι αυτά τα άτομα, η μητέρα μου, η οικογένεια μου, η κοντινή μου ανθρώπου και μετά ο φιλικός μου κύκλος, επειδή πάντα όταν έκανα κάτι και πήγαινα σε ένα σπίτι, σε φίλους μου, έπαιρνα μαζί μου ό,τι έκανα και δοκιμάζαμε. Άλλωσα μου, ωραία, είναι ωραίο τούτο, το ένα είναι ωραίο. Άρα σαν γεύση, σαν τελική γευστική δοκιμή, αλλά σε τεχνική, που τεχνική είναι άποψη, αφού ούτε εγώ είχα κάποια εμπειρία, αλλά ούτε σε κάποια σαχαροπλάσια στην Κύπρο δεν μπορούσα να τους μιλήσω για το sugar free και ακόμα δεν μπορώ να τους μιλήσω για το sugar free στην Κύπρο. Επειδή είναι όλοι σαχαροπλάστες. Εγώ δεν είμαι σαχαροπλάστης, by the way. Εγώ είμαι ένας product developer. Okay. Εγώ είμαι ένας product developer. Δεν είμαι σαχαροπλάστης. Η δουλειά μου δεν είναι αυτή. Ναι. Επειδή κάποιοι συγχύζονται ότι είμαι αρτοποιός, σαχαροπλάστης, καμία σχέση. Είμαι απλά product developer. Δηλαδή έχω το niche market, έχω κάποιον group που θέλω να κάνω target. Τότε κάνω το research μου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να περαστεί που δοκιμή, research and development. Απλά η διαφορά είναι αντί να φέρω κάποιον άλλον από το εξωτερικό, πηγαίνω εγώ και μαθαίνω, παίρνω εγώ το knowledge και το skill και κάνω το εγώ. Και μετά άτομα στην οικογένειά μου και το προσωπικό μου που έχω προσωπικό για πάρα πολλά χρόνια εδώ, κάνω μαζί τις γευστικές δοκιμές, λίγο εισηγήσεις ο ένας με τον άλλο, και έτσι βγαίνει το προϊόν. Και μετά μόλις βγει το προϊόν, έχω την ομάδα μου μέσα, όπου μαζί κάνουμε την παραγωγή και προχωρά. Οκ. Okay. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε τρία σημεία που είναι που είπες. Το πρώτο, το ότι ουσιαστικά το product development σου στο αρχικό στάδιο έφτασε στο σημείο που προχωρούσε, που τον κύκλο σου τον κοντινό, είτε ήταν φιλικός, είτε ήταν οικογενειακός. Πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει ένας κύκλος γύρω από το κάθε άτομο που να του κάνει κριτική, που το βοηθά, όχι που τον παίρνει πίσω. Πάρα πολύ μεγάλο point, επειδή είχα ανεβάσει δύο TikToks και στο Instagram τα συγκεκριμένα βίντεο, μιλώντας για τους ανθρώπους, για τις επιλογές που κάνουμε σαν ανθρώποι, ποιους πρέπει να ακούμε, ποιους δεν πρέπει να ακούμε. Έχω να πω ότι παντού ανά το παγκόσμιο θα έχεις ανθρώπους όπου ονομάζονται Dream Stealers, όπου είναι ανθρώποι οι οποίοι χωρίς να έχουν κάποια κακία μέσα τους, απλά η εμπειρία τους και η ανασφάλεια τους μέχρι σήμερα ημέρα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να δεχτούν καινούργιες ιδέες ή μεγάλα όνειρα ή διαφορετικές σκέψεις και απόψεις, επειδή απλά δεν είναι συνηθισμένοι. Και για να σε προστατεύσουν και εσέναν που τους εισηγήσει κάποια πράγματα,
αλλά και τον εαυτό τους που το να σε σώσουν αν εσύ πληγωθείς. Ναι. Σε όλες τις κατηγορίες της ζωής, μιλώ μόνο για το συγκεκριμένο πράγμα, επηρεάζουν σε αρνητικά. Και σε αποφαρρύνουν να κάνεις κάποιες κινήσεις πιο ρίσκι. Εσύ ρώτησε, απλά θα το καλύψω, για να έχει λίγο value σε αυτούς που μας ακούν. Ναι. Όσον αφορά να έχεις έναν κύκλο δίπλα σου, όπου να μπορεί να σε στηρίζει για να σε κριτικάρει, εσπαστικό, επειδή ξέρεις, όταν έχεις το passion για να μπορεί να κάνεις create προϊόντα, πιστεύεις ότι το πρωτότυπο προϊόντα που κάνεις πάντα είναι το καλύτερο. Ότι κάνεις design, θα δεις, that's it, μπορεί να φάεις μέρες. Και να έρθει κάποιος και σε κάποιο φορτό σου πει, εντάξει. Και λέει εσύ, α, τι εννοείς. Σπαθούσα 5 μέρες να το κάνω το πράγμα. Λέει εσύ, how dare you. Αλλά μετά όταν φεύγεις και κάθεσαι σκέφτεσαι, λέει εσύ, οκ, περίμενε. Η μόνη μου άποψη, η δική μου άποψη είναι η μόνη άποψη. Άρα χρειάζεται και κάποιος άλλος να μπορεί να σε κριτικάρει καλά. Αλλά εγώ πλέον δεν δέχομαι κρίτικες. Τι εννοώ. Δεν δέχομαι να έρθει να πεις, είναι ωραίο, θα σε λάβω καν υπόψη. Θέλω να έρθει να πεις, είναι ωραίο, για τούντους τρεις λόγους. Okay. Και σε παρακαλώ, να σε ρωτήσω, πες μου τι θα μπορούσα να κάνω. Επειδή να έρθει να μου ρίξεις μια κριτική ή μια άποψη, sorry, είναι εκφρασή μου, χέστηκα. Who fucking cares. Ναι. Κριτικές πολλές, αφορούν πολύ, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ακριβώς. Άρα, αφού εσύ δεν είσαι ο πελάτης μου, εσύ αφήσε κοντινοί μου ανθρώποι ή οποιοςδήποτε, αλλά δεν είσαι ο πελάτης μου, τότε I couldn't care less. Αν μου δώσεις constructive feedback. Εδώ στέκουμε ότι χρειάζομαστε constructive feedback. Δηλαδή, κάποιος που έρθει να σου πει συγκεκριμένα, κοίταξε, James, τούτο που κάνεις είναι πολύ καλό, θα μπορούσε όμως να γίνει καλύτερο να αλλάξει τα 5 πράγματα για τους 5 λόγους. Ναι. Εσύ να κάτσεις να πεις, οκ, ενώ παρέσεις διαφορετικά από αυτός, έτσι, το που κάνεις είναι καθόλου καλό, what the fuck, ας πούμε. Και να μιλήσεις έτσι. Τι είναι, α? Αυτά. Ναι. Τούτο αναφέρεται και πάρα πολλά, ειδικά μέσα στο βιβλίο του Dale Carnegie, και αναφέρει το ότι με το να κάνεις point out στον άλλον ότι απλώς κάνει κάτι λάθος, εκτός του ότι προκαλεί σημαντική αντιπάθεια, δεν το βοηθάς καθόλου, γιατί εν του κάνεις point out το πού μπορεί να κάνει λάθος και πώς μπορεί να το βοηθήσει η κριτική που του άσκεις. Ναι. Ουσιαστικά δεν προσφέρεις κάτι παρά μόνο κριτική. Δεν προσφέρεις τίποτα. Οκ. Λοιπόν, το δεύτερο step. Είπες ότι δεν μπορείς να πλησιάσεις άτομα που κάνουν baking, για τον λόγο ότι υπάρχει διαφορετικό στάνταρτ οι συνταγές που χρησιμοποιούνται, οπότε εσύ δεν μπορείς να πάρεις είτε συμβουλές είτε να μάθεις στο τσοκίνο το μικρό που μπορούσες να μάθεις αν υπήρχε κάποιον άτομο που κάνει το που κάνεις εσύ για πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο σημείο που είσαι σήμερα, επαρατήρησες ότι κάνουν impact οι πελάτες σου πας στο πώς διαμορφώνεις τις συνταγές, κάνουν impact πιο λίγο οι πελάτες και περισσότερο το προσωπικό που είσαστε μαζί για χρόνια. Τι διαμορφώνει τις κινήσεις που επιλέγεις, επειδή ως product manager χρησιμοποιείς το κοινό που μπορεί να, όπως είπες εσύ, να πιάσεις στο μέλλον ή που έχεις ήδη. Πώς άλλαξε τούτο το δυναμικό. Να σου πω, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο process που ακολουθώ σε ό,τι κάνεις point out τώρα. Σίγουρα οι πελάτες ήταν στην αρχή μια πηγή έμπνευσης και ακόμα είναι. Όμως, το πώς κάνουμε construct κάποια προϊόντα έχει να κάνει ξεκάθαρα με chat, με συνομιλία με την οικογένεια μου, με το research online, τα blogs, chefs που ακολουθώ, τις εκπαιδεύσεις που πάω. Άρα έχει πολλούς παράγοντες. Ας πούμε, χτες τη νύχτα, η ώρα 12.30 ή η ώρα 11.30 μέχρι τις 12.30 ήρθε μου ιδέα ότι θέλω να κάνω vegan, sugar free, gluten free, chocolate mousse. Σημείωσε ότι δεν υπάρχει vegan κρέμα στην Κύπρο που μπορεί να κάνεις whip up για να γίνει mousse. Ναι. Δεν υπάρχει η πηχτική ουσία όπου θα σου δώσει το texture του mousse.
Άρα, χτες τη νύχτα, μέσω της τεχνολογίας που εκπαιδεύτηκα τον Φεβράρι που πέρασε, πριν ένα χρόνο σχεδόν, χτες τη νύχτα μου ήρθε να το κάνω, επειδή είδα ότι μέσα στο μαγαζί μου δεν έχω κάνει με καραμέλα. Και sugar free, by the way. Άρα, χτες τη νύχτα okay. Που πέρασε, ήρθε μου η έμπνευση να το κάνω. Τώρα έχω τα τελειωμένα μέσα στο ψυγείο, τρεις διαφορετικές καραμέλες sugar free, όπου περιμένω τον αδερφό μου να έρθει σε λίγο για να το δοκιμάσουμε μαζί, να πέσει η κριτική και να πούμε «ΟΚ, ίσως αν βάλαμε τούν τη γεύση ή να μειώναμε τούν το πράγμα, αλλά πάντα είμαι της άποψης και εδώ νομίζω που κέρδισα ό,τι κέρδισα μέχρι σήμερα, ότι ποτέ δεν θα είσαι τελείως». Τη δούκισα, ας πούμε, ένα προϊόν που έχουμε, και μιλώ πάντα γενικά για το process of developing products, η δούκισα που έχουμε σήμερα, η vegan, νομίζω είναι η πέμπτη συνταγή. Βελτιωμένη. Okay. Κατάλαβες. Γιατί. Επειδή βλέπουμε ότι μαθαίνουμε για νέα συστατικά, για νέα textures, για νέες πηχτικές ουσίες, περισσότερες γνώσεις και πάει λέγοντας. Είναι οποιοδήποτε. Το πρώτο Windows στο computer είναι το Windows που έχουμε σήμερα. Το ναι. iPhone, έφτιαξα 10 iPhone σήμερα. Εν το iPhone πάλι. Ναι. Καταλαβες. Άρα, you progress all the time. Το θέλω. You never get it perfect the first time. Άρα, επειδή I will never get it perfect the first time, αν η βάση μου είναι ωραία, τότε why not? Εγώ με τούντες φιλοσοφίες. Εν τούτον ακριβώς το point, αν ποτέ φτάσεις στο σημείο που πεις ότι είμαι τέλειος, σημαίνει ότι θα βελτιωθείς κάπου, να μείνεις στο σημείο που είσαι. Οπότε, ανά πάσα στιγμή, ξεκινάς να χάνεις. Είναι μόνο το να πεις ότι είμαι τέλειος. Κάποιος αν πει ότι είμαι τέλειος, νομίζω ότι περιπέζει λίγο τον εαυτό του, επειδή ναι. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που είναι τέλειος. Και αν είναι τέλειος, σημαίνει δεν κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του για να μπορεί να κάνει fuck up κάποια από κοινά ούλα, επειδή ποιος είναι αλάνθαστος. Εγώ δεν είδα ως τώρα κάποιον άνθρωπο να αλάνθαστο. Κανένας. Αν παραδεχτείς ότι, you know, δεν είμαι τέλειος, ρε. Δεν είμαι τέλειος, να κάνω τα λάθη μου και εντάξει, ένα ανθρωπίνο. Να κάνω τα λάθη μου, να μάθω και να προσπαθήσω να το ξανακάνω. Αν το ξανακάνω, συγγνώμη, να ξαβελτιώσω. It's as simple as that. Okay. Κανένας δεν είναι perfect, νομίζω. Έτσι νομίζω. Κανένας. Εν υπάρχει άτομο που θέλουν να πιστεύουν γιατί βοηθά τους λέω μου πλευράς αυτοπεποίθησης. Αλλά εντάξει, ως το σημείο μόνο. Έχει μια λεπτή γραμμή όμως για αυτοπεποίθηση με την αλαζονία. Ναι. 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 Οπότε εντάξει, προτιμώ να είμαι confident και να κάνω λάθη επειδή ο άλλος που να με βλέπει να καταλαβαίνει ότι είμαι άνθρωπος. Να με βλέπει κάποιος ο οποίος είναι τέλειος, δεν είναι τόσο approachable anyway. Ποιος θέλει να συνεργαστεί με κάποιον τέλειο. Ναι. Ακόμα και τα website, ακόμα και το laptop μας, ακόμα και η τεχνολογία μας, ακόμα και τα websites που μπαίνουμε, έχουν προβλήματα. Ναι. Θέλω να σταθώ λίγο που είπες πριν για το product development, γιατί είναι το τελευταίο σημείο που θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά το κομμάτι το πρώτο. Ποια ήταν η μέρα, αν θυμάσαι, ή αν υπήρξε ποτέ που έφτασετε να βγάλετε ένα product, είτε μια συνταγή και ήταν εκείνη η στιγμή που κάτι ήβραμε, που ήταν το point, το benchmark για να καταλάβεις ότι κάπου πάει σωστά. Τα πρώτη pancakes. Που εντωμεταξύ είναι τέλεια, τέλεια, ναι, ναι. Μια ημέρα, μια Κυριακή, πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια, ήμουν hangover. Και πίνουσα πολλά και ήθελα να φάω brunch. Αλλά ήταν χειμώνας και έβρεχε και κανένας δεν ήταν available από τους φίλους μου και ας πούσα αλήθεια βαρκούν να πάω έξω. So, ήρθα στο φούρνο, ήβρα μια συνταγή κάπου, ούτε που θυμούμε που την ήβρα τη συνταγή, με ζάχαρη κτλ. Και ήρθα μέσα και απλά ούτε χωρίς να ήμουν κρουσμένος, δεν θεωρούσα, είχα πει πολλά την προηγούμενη νύχτα. Και ήρθα, δεν ξέρω πώς την άλλαξα, έχω τη συνταγή μου τώρα, ο οποίος λέει, θυμούνται αρχηγή για να σου πω. Ναι. Τι έκαμα και πώς άλλαξα, απλά έκαμα την συνταγή, στόλισα την πάνω σε ένα πιάτο, ένα pancake πρωτεΐνης, έβαλα μια sugar free πραλίν που είχαμε μέσα, λίγο ρόδι, λίγο μπανάνα, έφαγα λίγο εγώ επειδή χόρτασα αρκετά και θυμούνται μέσα στο ψυγείο.
Και έστειλα μήνυμα της Ολίβιας και του Πάνου που είναι τα παιδιά του αδερφού μου που δουλεύουν μαζί μου και μου τα άτομα τα οποία στα κοντινό μου περιβάλλον μου βοηθούν γενικά μαζί με το product development. Και δεν είχαν έρθει όλη μέρα, ήταν το μεσημέρι. Και εγώ η νύχτα ήμουν σινεμά, Κυριακή. Ήμουν σινεμά με την παρέα μου. Και παίρνω μήνυμα και μου ρωτήθηκε ο τσάλου μου, «Α, μάνα μου, is one of the best things you've ever done». Το αγαλύπτα προϊόντα που έκαμε σωστορά. Και άλλος εγώ μέσα μου, «Μα ποιο». Είναι ήμουν. Ουσμένος ήμουν πριν. Και άλλο μου, «The pancakes». Και απλά σημείωσε ότι ήταν μέσα ψυγείο. Οκ, okay, για πάρα πολλές ώρες. Γυμνά. Και εντάξει, ξύπνησα την επόμενη μέρα, την Δευτέρα. Κανονικά στη δουλειά, ανάφεραν κανένας τίποτε. Έρχεται Παρασκευή. Και λέει μου, «Ολίβια, Μαρίνο, γιατί δεν ξέχαμε τα πρώτα pancakes και να πουλούμε στο φούρνο». Και όσο εγώ, «Μα τόσο πολλά ωραία ήταν». Και λέει μου, «Ναι, πάρα πολλά ωραία, τι εννοείς». Κάμουμε τα, κάμα 8. Ήταν πριν να κάνουμε την αναγέννησή μας. Και βάλαμε σε ένα ψυγείο πολλά παλιό που είχαμε. Και όταν τα έκανα μάθιο, μίλησα με τον αδερφό μου και λέει μου, «Ποιος τα πιάσει, ρε, άλλο μου, pancakes, κρύα, κρύα». Αφού είσαι τώρα pancakes για μπραντς. Και βασανίστηκα, λέω, «Εγώ μοιραζάτε, κάνε τα και μια φορά και κάνει». Εβάλαμε τα στο Instagram. 2 ώρα αυκαιρό μεσημέρι, νομίζω μέσα σε 20 λεπτά, ήρθαν από το Instagram, διαφορετικά άτομα και πιάντα. Και μην έτσι εγώ, «Α, 20 λεπτά». Μετά ξαναπήγα μέσα, ξανέκαμα, ξαναπουλήσαμε την ίδια μέρα και ξεκίνησε. Μεγάλωσε τόσο πολλά η φάση, που έπιασα πάρα πολλά μεγάλη δύναμη για να μπορέσω να συνεχίσω. Και μετά εντάξει, απλά επειδή κάναμε τα nutritional information, ήταν ότι είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς αλεύρι, and high protein. Λέω εγώ, «Ωπα ρε φίλε, κάτι παίζει ζητάμε». Μετά ξεκίνησα να σκέφτομαι σαν καταναλωτής, λέω εγώ, «Οκ, τι ανάγκη λύω τώρα». Καταρχήν, κάποιος που πάει γυμναστήριο, όπως πάω εγώ, θέλω να φάω κάποιο γλυκό. Και ίσως πολλές φορές θα πάω γλυκό. Αλλά δεν μπορώ ρε φίλε να πιένω να γαμιούμε στο γυμναστήριο μέρα νύχτα και μετά να έρθω επειδή θέλω γλυκό να τρώω 35.000 θερμίδες και να μην πιάνω τίποτε. So είπα, «Fuck that shit, let's go, fitness cakes, fitness πράγματα, αλλά πρέπει να είναι ωραία στη γεύση, δεν πρέπει να στερούνται κάτι». Και έκανα, μετά είδα, κατάλαβα ποια κομμάτια της αγοράς καλύπτω. Δηλαδή που σκέφτομαι τώρα, ξύπνησα hangover στο τυχαίο να έφταλα κάτι που ούτε καν θυμίζω πως το έφταλα, εξεκίνησε και μετά επουλούσαμε πόσα ρε. Σκέφτου, τώρα είμαστε μπέκερ με άλλο 300-400 προϊόντα, έτσι. Πουλούσαμε γύρω στα 1000 pancakes το μία. Μπέκερ. Ποιον παραπάνω. Baker. Baker. Λέω και εγώ, «Okay, this is game changing». Και τώρα το challenge μου σήμερα είναι πώς να αφήσω τη λέξη bakery που μέσα στην επιχείρηση μου. Έχουμε ψωμί, έχουμε τυρομικά, έχουμε τα παραδοσιακά προϊόντα που είναι πάρα πολλά όμορφα και ωραία. Αλλά τον bakery θυμίζει σου γαράθρακα, γλουτένι, βούτυρο, και ζάχαρη και πάει λέγοντας. Άρα, εμπτύνει το προϊόν για να σου απαντήσω την ερώτηση σου. Απλά, I was paying attention. Ναι. Εδιούσα προσοχή. Εν ήταν η φάση, τώρα, και είπε μου έτσι κάποιος, σιγά, εντάξει, ναι. Ού, πελάρες τούτα, η δουλειά μας είναι το ψωμί, η δουλειά μας είναι τα φραντζολάκια. Όχι. Πέρασε ανοιχτός. Πρέπει να πας στο τι θέλει και τι σου λέει ο πελάτης. Και τι λύκει με την αγορά, αν μπορείς να σκεφτείς μπροστά. Ο λόγος την πρώτη φορά που είχα έρθει στο φούρνο το δικό σας ήταν για τα protein pancakes. Είχα πιάσει 4 πράγματα την μέρα που ήρθα. Το πρώτο ήταν τα protein pancakes με το ρόδινο την μπανάνα. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο product που έπιασα γιατί είναι ο λόγος που ξέρω να ψάχνω. Οπότε ναι. Okay, να προχωρήσουμε στο κομμάτι που είπες αρκετές φορές μέχρι τώρα. Για το κομμάτι του development και το πώς προχωράς στο κομμάτι το social. Είσαι ένα από τα άτομα που είναι πάρα πολλά active στο social κομμάτι. Πώς αλλάξαν η προοπτική που είχες, που τα πρώτα, επειδή είπες πριν ότι έκαμε educate τον εαυτό σου
σε διάφορες πλευρές. Που ένα από τούτα ήταν το πώς να χειρίζεσαι τα social, αν κατάλαβα σωστά. Πώς παρατήρησες να αλλάζει ο τρόπος που τα χειρίζεσαι εσύ και η αντιμετώπιση από το πελατολογείο σου. Sorry, αλλά με ρωτήσει πώς αλλάξε ο τρόπος που τα χειρίζομαι εγώ. Πώς αλλάξε ο τρόπος που τα αντιμετωπίσεις εσύ καλύτερα, τα social σου, και το πώς άλλαξε το interaction που έχεις με νέο πελατολογείο και με το παρόν πελατολογείο. Κοίτα, τα social media δεν καθοριστικά για εμάς, επειδή είμαστε μια επιχείρηση μεμονωμένη με έναν bakery στα Λατσιά αυτήν την δεδομένη στιγμή. Τώρα, we are looking for investors για επέκταση, απλά για να ξέρεις. Άρα, καλούμε να μιλήσουμε μετά για το πράγμα. Από τα social media, εγγύνω που σου είπα, έβαλα τα στο Facebook τα πρώτα μπισκότα και μετά το απόγευμα το πρώτο καλάθι 55 ευρώ. Οπότε, ό,τι έκαναμε, απλά έπρεπε να έχω έναν καλό κινητό για να βγάλω κάποιες καλές φωτογραφίες όπου να τις ποστάρω για να μπορώ να μεγαλώσω τη δουλειά μου. Μετά, σιγά σιγά, ακούγοντας άτομα όπως τον Gary V για το ποιος πρέπει να χειρίζεται τα social media της επιχείρησης σου, και μετά, yourself. Δική σου. Εσύ πρέπει να χειρίζεσαι. Χαρά στο πράγμα, γιατί κρίνεις κάποιον άλλο, αφού εσύ ξέρεις την επιχείρησή σου καλύτερα από όλους τους άλλους. Και έτσι ξεκίνησα γάμμα. Tutorials μέσα στο YouTube για να μπορώ να δω πώς δουλεύει το Instagram, το Facebook, το Ads Manager, το Google AdWords. Και κατ' επέκταση όλες οι πλατφόρμες το πώς λειτουργούν με πλευράς advertising. Έχω δημιουργήσει τα audiences μου τα οποία έχω save μέχρι σήμερα, όπου κάνω target προϊόντα μου, και επειδή είδα ότι εμπέντεν ο κόσμος μέσα, πάντα καταλάβω τον κόσμο. Αν κάθομαι έξω και έρθεις και πρώτη σου φορά που μπαίνεις στον bakery, απλά κάνεις πάνω, βλέπεις λίγο την ταβέλα, βλέπεις πού είναι η πόρτα, καταλαβαίνουμε σε πάντα εγώ πιένα πίσω από τον πελάτη, χωρίς να μιλώ, και άκουγα, έχετε αυτόν, και δείχναν το κινητό τους, στο δικό μας, πού είναι τούτο που είδαμε στο Instagram, στο Facebook. Έτσι έδωκε μου ξεκάθαρη στρατηγική ότι ό,τι έχει να κάνει με promotion, social media. Άρα η στρατηγική μου συγκεκριμένη ήταν τρεις διαφημίσεις κάθε εβδομάδα που τρεις διαφορετικές κατηγορίες του bakery, μια κατηγορία τα sandwich, μια κατηγορία τα γλυκά, μια κατηγορία ψωμί ή pastry ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Και I kept being consistent, ήμουν πάρα πολύ συστηματικός, religiously, δηλαδή τέλειωνε η εβδομάδα, ήξερα ότι πρέπει να μπω 15-20 λεπτά να δημιουργήσω τρεις καμπάνιες και να φκώ. Απλά όλη την εβδομάδα μάζευα υλικό. Ό,τι έκαναμε, έφκαλα τα φωτογραφία. Μετά έψαχνα λέμε παραπάνω, αν είμαι φωτογράφος, ούτε θέλω να γίνω φωτογράφος. Απλά ξέρω το κόστος κάποιου φωτογράφου για να έρθει και συνεχώς εδώ, όταν κάνεις development συνέχεια καινούργια προϊόντα, ξέρω τι κόστος είναι, οπότε λέω, οκ, okay, γιατί να χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου αφού είμαι εγώ εδώ και εγώ ξέρω το προϊόν μου. Έτσι, εκλείπωσα πάρα πολλά λεφτά για να μπορέσω να επεκτείνω το marketing process της επιχείρησης μου. Okay. Και έτσι, σήμερα συνεχίζω ακόμα αυτή τη στρατηγική. Σήμερα έχουμε δημιουργήσει το δικό μας website που ονομάζεται healthierbakery.com. Το δημιουργήσαμε μέσα στην καραντίνα την πρώτη. Εγώ το ξεκίνησα εγώ προσωπικά και μετά ο γιος του αδερφού μου μένει μαζί μας από το Shopify. From scratch, και μέχρι σήμερα, μέσα σε ένα μήνα με πάρα πολύ λίγη διαφήμιση, έχουμε 34 παραγγελίες που μεγάλα κομμάτια εκτός Λευκωσίας. Εκτός Λευκωσίας. Εν Κύπρο που ζούμε, τώρα ξεκινούμε δειλά-δειλά. Καταλαβαίνουμε ακόμα το πώς δουλεύει, το πώς πάνε οι παραγγελίες, το τι ελλείψεις μπορεί να έχουμε. Διαβάζουμε το παιχνίδι τώρα. Και εκεί που άλλαξαν τα πάντα. Ήταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, μέσω του TikTok. Λόγω του TikTok η επιχείρηση μου έχει πάει αρκετά πάνω και λόγω του discoverability που έχει ο αλγόριθμος του TikTok. Είναι full δωρεάν διαφήμιση. Μιλούσα με έναν πολύ μεγάλο συνεργάτη μου πριν λίγες μέρες και μου λέει, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που έκαμες, άλλες επιχειρήσεις δίνουν εκατομμύρια ευρώ και ούτε καν τα καταφέρνουν. Και του, όχι. Και μου, μάθε το. Ακόμα δεν μπορώ να το αντιληφθώ εγώ προσωπικά, αλλά αυτό είναι το input τεράστιο. Μιλώσω από τους πιο μεγάλους retailers στην Κύπρο. Αυτός είναι ο πιο μας πελάτης. Ναι. Όταν I value his opinion, και εντάξει,
they spend lots of money on advertising. Απλά η φάση είναι ότι you have, πρέπει να είσαι active. Μπορεί να έχει μια επιχείρηση ο κράτος μυστικών. Πώς θα σε έβρει ο άλλος. Πώς θα ξέρει τι έκανες. Ναι. Καταλάβες αυτό για τα σοβαλία. Δίνεις μου μια πάρα πολύ ωραία πάσα για την επόμενη ερωτήση που θέλω να καλύψω. Το 2020 ήταν καθοριστικό για πάρα πάρα πολλά άτομα και επιχειρήσεις. Εσύ χρησιμοποίησες το TikTok. Ή τα οποιαδήποτε social media μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε την περίοδο. Πώς άλλαξε την αντιμετώπιση που είσαι εσύ το 2020 σε διάφορα θέματα. Ξεκινώντας που το κομμάτι της διαφήμισης του marketing online, το social media ή του οτιδήποτε προχωρούσες μετά. Πώς άλλαξε... Η αντιμετώπιση που είσαι εσύ στα social media σου, του marketing που μπορούσες να κάνεις και κατ' επέκταση στην επιχείρηση τη δική σου. Κοίτα, λόγω της δημιουργίας του website, λόγω του introducement του TikTok, δεν άλλαξα πολλά πράγματα, απλά πρόσθεσα. Ήμουν συγκεκριμένος με τα social media, το 2020 ήταν η χρονιά του delivery, οπότε χρησιμοποιήσαμε παραπάνω το Instagram και το Facebook για από πλευράς paid advertising, αλλά προσθέσαμε το TikTok. Έμαθαν το προσωπικό μου μέσα. Έμαθαν ότι 3, 2, 1 σημαίνει πάμε να κάνουμε το βίντεο. Δηλαδή, playful και το προσωπικό μας. Άρα, μέσα στην επιχείρηση, διαμορφώσαμε το Σεπτέμβρη με διαφορετική ανακαίνιση των bakery. Έτσι να φαίνεται ωραίο στο TikTok. Έτσι να φαίνεται ωραίο στο βίντεο. Αλλά προσαρμόσαμε την επιχείρηση μέσα. Έτσι, αφκάλισε τη φωτογραφία με οποιοδήποτε angle να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Άρα το 2020 ήταν, ναι, ήταν καθοριστικό ξεκάθαρα για social media. Επειδή ο κόσμος ήταν σπίτι του και ήταν όλη μέρα μπροστά από κινητό του. Ή μπροστά από Netflix. Τι άλλο να κάνει. Έγιναν όλοι chefs και βάλαν το μέσα στο Instagram. Έγιναν όλοι personal trainers και βάλαν το μέσα στο Instagram. Μέσα στο TikTok. Οπότε επειδή ο κόσμος ήταν σπίτι, εμείς απλά εντάξει, δεν είπαμε «Α, ο κόσμος είναι σπίτι, να πάμε να κάνουμε TikTok τώρα». Είπαμε «Oi, we're having so much fun doing this, let's do it». Και μετά είδαμε την ανταπόκριση. Δεν κάνουμε ένα βίντεο σήμερα, τρία βίντεο σήμερα και αύριο να έρχεται το κόμμα και αρέσει «Wow, είδαμε τα βίντεο σας». Καμία σχέση. And through time. Απλά, you have to enjoy what you are doing. Και το 2020 έτσι είμαστε στην ευκαιρία να κάνουμε enjoy παραπάνω τα social media. Οκ. Τι θεωρείς ότι σπρώχνεις να πάει παρακάτω, να κάνεις κάτι πιο μεγάλο, επειδή αναφερθήκες σε πάρα πολλά πράγματα που θέλεις να κάνεις, που θέλετε να μεγαλώσετε. Τι νομίζεις ότι σπρώχνεις να πάει στο επόμενο επίπεδο? Ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος του να γυρίσω μια φάση πίσω να πω να κάνω τίποτε. Και γενικά το πώς ξεκίνησε η οικογένεια μου, που ξεκίνησε από έναν πραγματικά τίποτε. Καταφέραν η οικογένειά μου, έφυγαν πάρα πολλά ψηλά, χάσαμε τα ούλα λόγω της οικονομικής κρίσης και ξαναφκένουν πάνω τώρα. Άρα, σίγουρα, γενικά είμαι motivated σαν άτομο, επειδή δεν μπορώ να νιώθω μέτριος, δεν θέλω να νιώθω ότι αξίζω κάτι. Ο φόβος της αποτυχίας, ο φόβος του να μην έχω κάτι, να μην έχω μια καλή ποιότητα ζωής, ένα από τα pushing machines μου, αλλά επίσης το ότι η αναγνώριση του κόσμου ως προς το τι δημιουργώ και η αναγνώριση του κόσμου ως προς τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα ή την επιχείρηση ή την αλλαγή, η αναγνώριση του κόσμου διά μου τεράστια ανώθηση είναι επειδή καταλαβαίνω ότι που κάνω επηρεάζει θετικά τον κόσμο. Άρα, ερχόμενος στα λόγια του Tony Robbins, οι δύο universal φόβοι του ανθρώπου είναι το ένα, fear of not being worthy enough, δηλαδή ο φόβος για να μην είσαι άξιος αρκετά, και ο νούμερο ένα φόβος είναι ο φόβος για να μην σε αγαπούν, να μην αγαπηθείς στη ζωή σου, fear of not being loved. Επειδή γνώρισα τις πληροφορίες εγώ που νεαρή ηλικία, λέω και εγώ, OK, όντως, ο φόβος με εμένα είναι να νιώθω αχρήστος. Έθελα να νιώθω αχρήστος. Άρα πρέπει να το νικήσω. Ο φόβος μου να μην αγαπηθώ
Απαναγιά μου, δεν θα μιλάνε social, να πράγμα social και να προσφέρω αξία στη ζωή κάποιου ανθρώπου, θετική αξία, χωρίς να ζητήσω κάτι πίσω. Για να είμαι αγαπητός σαν άνθρωπος. Άρα, γνωρίζοντας τα τούτα, έκανα set τα blueprint μου και τα circuits μέσα στον εγκέφαλο μου για να μπορώ να λειτουργώ έτσι. Ο πιο μεγάλος παράγοντας για μένα σε άνθρωπο είναι η μητέρα μου. Όπου πάντα η γυναίκα δεν έβγαλε καθόλου πανεπιστήμιο, με λίγο knowledge, με λίγο education, συγγνώμη, κατάφερε να κερδίσει μεγάλο knowledge για marketing, για PR, για το πόσο patience υπομονή έχει, για το πόσο καλό ψυχος άνθρωπος είναι, προσφέρει άφοβα και έτσι έγινε αγαπητή. Έτσι εμπόρεσε και μεγάλωσε μια επιχείρηση. Με μηδέν λεφτά, μηδέν education, δυσκολίες και ήταν από φτωχή οικογένεια. Πάνω στα βουνά. Κάτι special. Με σπούδασε ντοκτοράτο του Cambridge. Καταλάβεις, είναι από τη ζωή. Επειδή το περιβάλλον μου είναι έτσι εμένα, γι' αυτό είμαι σαν άνθρωπος εγώ. Ναι. Αν μπορούσες να διαλέξεις τρία άτομα που σε επηρεάσαν και φέρασαν στο σημείο που είσαι σήμερα, ποια είναι να διαλέγεις? Ήταν νούμερο ένα, Tony Robbins. Σε καθαρά. Tony Robbins, γέροντας Παΐσιο στα βιβλία του, που έχει να κάνει με ανθρώπους, μαζί με αγάπη, μαζί με ταπείνωση, εν πάρα πολλά άτομα, αλλά πιο καθοριστικό ρόλο έπαιξε τον Gary Vee τα τελευταία δύο χρόνια. Έπαιξε τεράστιο ρόλο επειδή είναι τόσο pushy σαν άνθρωπος, που άμα τον ακούει συνέχεια, σε μια φάση χώνεσαι, να λες, μην γίνεται, πρέπει να κάνω κάτι. Πήγαμε να κάνω κάτι, είναι αδύνατο να μην κάνω κάτι, αφού άμα ακούσεις κάποιον και πρίσκε μέρα νύχτα μες τα αυτιά. Έτρεχα μες την καραντίνα, την πρώτη, και έλεγε ο TikTok, 3 videos per day, και έλεγε, κανεί ρε 3 βίντεο στην ημέρα, και όσα και σέρι. Είναι 3 βίντεο στην ημέρα όμως, ρε φίλε, σε 6 μήνες, 100.000 followers. Sorry δηλαδή. Ναι. Εντάξει, ναι, είναι απλό, αλλά είναι εύκολο. Επεκτάθω λίγο παραπάνω, πλείς, πας στο κάθε άτομο. Είπες Tony Robbins, ο Γερόντας Παΐσιος και ο Gary Vaynerchuk, για όσους δεν τον ξέρουν με το V. Ναι, ο Gary Vaynerchuk, εντάξει, εγώ δεν προφέρω το Vaynerchuk. Gary V, Gary V, βάλουν Gary V, βάλουν GAR μες στον Google, δεν το βγάλει πρώτο. Κατευθείαν. Tony Robbins, πήγα στο πρώτο σεμινάριο του το 2010 στην Ιταλία, περπάτησα πάνω σε κάρβουνα χωρίς κάλτσες. Είναι the firework experience, που είναι turn fear into power. Είναι το πρότυπο μου ο Tony Robbins, είναι το είδωλο μου άνθρωπος. Διάβασα τα βιβλία του, πήγα σε 4 σεμινάρια του. Μπορώ να μιλώ για μέρες για τον Ρόμις, απλά το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ότι είναι ξεκίνησε από το τίποτε, είναι ένα serial entrepreneur, απλά κάνει main focus για το personal, για το positive personal influence πάνω σε ανθρώπους. Practical psychologist. Καλύφθηκε όλες τις κατηγορίες της ζωής για το πώς μπορείς να κάνεις excel στην κάθε κατηγορία με τις δικές του τέλος πάντων μεθόδους. Ο Γέροντας Παΐσιος έχει να κάνει ξεκάθαρα μαζί με την ταπείνωση και την αγάπη. Πιστεύουν δύο πράγματα που λήφκονται στον κόσμο μας σήμερα και στον κόσμο των social media. Η ταπείνωση, δηλαδή να ταπεινώνεσαι. Όλοι οι social media θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε οι πιο όμορφοι, οι πιο φέτες, οι πιο πλούσιοι, οι πιο shiny, οι πιο happy. Ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είμαστε καθόλου έτσι. Καθόλου. Και την αγάπη που σήμερα νομίζω ότι παραπάνω υπάρχει ζήλια και ο φθόνος παρά η αγάπη προς άλλους ανθρώπους. Είναι ένα από τα παράπονα μου της κοινωνίας, το πώς εξελιχθήκαμε τον τελευταίο καιρό. Ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι καλοπροαίρετοι, έχουν καλή ψυχή, έχουν αγάπη μέσα τους. Δηλαδή να μην θέλουν το κακό του άλλου. Να μην θέλουν να ξεπεράσουν τον άλλον για να φαίνονται καλύτεροι από τον άλλον και να μην υπάρχει άλλο θέμα. Οπότε ο Γέροντας Παΐσιος είναι αγάπη και ταπείνωση. Και ο Gary Vee ξεκάθαρα action. Action.
Συνέχεια, action. Αν μπορεί να κάνεις, γιατί το κάνεις εσύ, γιατί κάνει κάποιος άλλος. Social media, create content, being kind, να είσαι ευγενικός, να είσαι ευγενικός, να είσαι ευγενικός, να είσαι ευγενικός. Αυτό. Okay. Ο λόγος που σε βρήκα εγώ σχετικά με κάποια stories που είχες ανεβάσει που περιέγραφες κάποιες πολλά δύσκολες στιγμές που είχες περάσει για ένα χρονικό διάστημα. Ποια ήταν σημεία που πιστεύεις ότι καθορίσασαι στο άτομο που είσαι σήμερα? Ποιες δύσκολες στιγμές που μπορείς να θυμηθείς χαρακτηριστικά έκαμασαι το άτομο που είσαι σήμερα? Σίγουρα δεν μπορούσα να προανάφερα ότι ο φούρνος επουλήθηκε πριν, χωρίς καν να το ξέρουμε εμείς, η υπόλοιπη οικογένεια από τον πατέρα μου. Ήταν καθοριστική στιγμή εκεί που πρέπει να πούμε «ΟΚ, πάμε». Όταν πέσαν οι τράπεζες 2012, αν δεν κάνω λάθος, 2013, όπου η δουλειά μας πήγε κάτω 40%, just like that. Και οι άλλες, το μεγαλύτερο struggle είναι ότι όταν πέσαν οι τράπεζες, τώρα 18 επιχειρήσεις, συνεργάτες μας τα τελευταία χρόνια, που εγώ έφτασα να συνεργαστώ μαζί τους μόνο για ένα χρόνο περίπου, ξεκίνησαν και μας κινούσαν αγωγή επειδή δεν μπορούσαμε να ξεχρεώσουμε τα χρέη μας. Η δουλειά μας είχε πάει κάτω και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα παλιά και κάποιες φορές και τα καινούργια. Ναι. Λόγω των οικονομικών δυσκολιών, δεν είχα τράπεζες δίπλα μου ή κάποια κάσα με λεφτά από θέματα μετρητών για να μπορέσω να βάλω μέσα στην επιχείρηση. Έτσι, με το σωστό τρόπο ή τον λάθος τρόπο, εκκίνησαν μας αγωγή. Τι σημαίνει αγωγή? Ποινική αγωγή. Δηλαδή πάει σε δικαστήριο επειδή έκδωσες επιταγές όπου δεν μπορούσαμε να τις καλύψουμε λόγω της οικονομικής της κατάστασης, λόγω που οι υπεραγορές ανοίξαν Κυριακές και Τετάρτες απογεύματα ενώ πριν δεν ήταν ανοιχτές, λόγω της δικής μου ανικανότητας που δεν είχα εμπειρία αρκετή όταν ανάλαβα, λόγω των μεγάλων. Για πάρα πολλούς λόγους. Okay. Απλά εγώ δεν είχα κλείσει την επιχείρηση όταν ήρθα μέσα. Δεν έκλεισα την επιχείρηση του πατέρα μου και να κάνω καινούργια δική μου και να χάσουν τα λεφτά όλοι οι προμηθευτές. Θεώρησα ότι ήταν σωστό να αναλάβω τα χρέη, να ξεπληρώσω για να μην έχω μαύρο όνομα σαν οικογένεια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Τα τελευταία 8-7 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Για τον λόγο ότι κάθε φορά που πήγαινε σε δικαστήριο, εγώ ήμουν κατηγορούμενος με τη μητέρα μου. Και κάθε φορά που πηγαίναμε, κινδυνεύαμε να πάμε φυλακή. Κάθε φορά. Δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε, ήταν πολλά λεφτά επιταγές, πάνω από 300.000 ευρώ. Που μεγάλο κομμάτι είναι ακόμα σήμερα πληρώνουμε. Αλλά ήταν πολύ ψυχοφθόρα η κατάσταση να πρέπει να δημιουργήσεις τα social media, να πρέπει να βγάλεις νέα προϊόντα, να πρέπει να είσαι τόσο θετικός και τόσο δυνατός, αλλά το πρωί να περνάς από δικαστήριο μπορεί να πάει φυλακή. Να. Μπορείς για κάποια προϊόντα καλά που έταμε, αλλά από την άλλη το μυαλό σου social media αλλά είσαι να πάει φυλακή, αν δεν μπορεί να προώσεις. Να μπορεί να προσπαθείς να επικοινωνήσεις μαζί με τους παραπονούμενους και το μόνο πράγμα να λένε, πλήρωσε τώρα, δεν κερνεί. Δηλαδή να υπάρχει full υποτίμηση, επειδή είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Δεν κρίνω κανένα, οι άνθρωποι κάμαν τι έπρεπε να κάνουν για τους δικούς τους λόγους, fair enough, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Ο λόγος που έκανα share το story μου ήταν επειδή πάντα ήθελα να κάνω share το story μου. Πάντα έλεγα, όταν τελειώσουν τα δικαστήρια και μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, θα πρέπει να πω αυτή την ιστορία. Φίλοι μου καλοί, μέσω της, από την προσωπική ανάπτυξη μου λένε, μα ρε, dude, πρέπει να βγάλεις την ιστορία σου προς τα έξω. It will inspire many. Επειδή όλοι νομίζουν ότι ξέρεις, επειδή πάω ένα στήριο, έχω σχετικά καλό κορμί, βγάλω νέα προϊόντα, νομίζω ότι όλα είναι τέλεια, όλα perfect, όλα... Αλλά δεν έχουν ιδέα τι στο παρασκήνιο πίσω για να χτίσει κάτι. So, οι καθοριστικές στιγμές ήταν τον Αύγουστο που πέρασε, όπου η τελευταία υπόθεση που είχαμε στο δικαστήριο, η πιο δύσκολη, πιο μεγάλο ποσό, όπου οι παραπονούμενοι δεν ήθελαμε, εγώ είχα ξεκινήσει και πλήρωνα λεφτά εδώ και 3 χρόνια σε αυτήν την εταιρεία, χωρίς διακανονισμό, χωρίς κάποια συμφωνία,
Και οι παραπονούμενοι δεν δέχονταν να αποσύρουν την υπόθεση και να συνεχίσουν να πληρώνω. Δεν δέχονταν με καμία δύναμη να πάνε φυλακή για πανεπιστήμιο. Να πάνε φυλακή. Πράγμα που είπα εγώ για αυτού μου, οκ, πάνε φυλακή. Κανένα πρόβλημα. Αλλά όταν βγω, βουρίστε. Επειδή θα βγω, θα πω ονόματα, θα πω τι έγινε, θα πω τι προθέσεις μας, τα email μας, το τι κάναμε και θα αποφασίσει ο κόσμος μου. Οπότε εγώ τον Αύγουστο μπήκα σε μια διαδικασία όπου εκπαίδευα το προσωπικό μου και τα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας μου για το πώς λειτουργεί η επιχείρηση, το πώς κάνουν τις πληρωμές, κωδικούς της τράπεζας, λογιστές, τα πάντα, για να αποχωρήσω εγώ να πάω φυλακή. Άρα εκπαίδευα όλο τον κόσμο μέσα ότι εγώ θα λείπω 6 μήνες με 2 χρόνια. Okay. Και τους έλεγα, ήρθαν ο λογιστής μου εδώ και έλεγαν, οκ, okay, μπορεί να επισκέφτεσαι στη φυλακή μια φορά την εβδομάδα. Άρα θα σου φέρουν αυτά τα έντυπα εκεί για να υπογράφεις, να μπήκαμε σε αυτήν τη διαδικασία. 28 Ιουλίου, sorry, Αύγουστο είπα, Ιούλιο. 28 Ιουλίου τελείωσε η υπόθεση. 22, αν δεν είμαι λάθος, τέλος πάντων, την Τρίτη. Την προηγούμενη μέρα, 27, το απόγευμα, δεν είχαν καν πρόθεση να αποσύρουν. Επειδή περίμεναν ότι θα βρω όλα τα λεφτά για να σου πληρώσω. Πράγμα που είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο για έτσι μεγάλο ποσό. Όταν μίλησαν οι δύο δικηγόροι, ο δικός μου και ο αντίπαλος δικηγόρος, καταλάβαν ότι δεν υπάρχει υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση για εξόφληση αυτής της υπόθεσης. Και έτσι οι πελάτες είναι έτοιμοι να πάνε στη φυλακή αύριο. Πήγαμε την Τρίτη πρωί, το Δευτέρα νύχτα, Τρίτη πρωί, η άλλη η πλευρά δέχτηκε τον διακανονισμό που προτείναμε και εμείς. Να. Και έτσι, το 28 του Ιούλη, τελείωσε η τελευταία υπόθεση στο δικαστήριο. Αλλά μέχρι να τελειώσει, οι τελευταίες ώρες τελείωσε. Έτσι. Όλον τον Ιούλη πηγαίναμε, και Ιούνιο πηγαίναμε με το σκεπτικό ότι θα πάει φυλακή. Και απλά εγώ μπήκα φουλ στο κλίμα, επειδή έχουμε πελάτες που είναι φύλακες στη φυλακή. Έχω ένα άλλο φίλο συνεργάτη μας, ο οποίος είναι φύλακας μέσα στις ανοιχτές στις φυλακές και μου έλεγε, οκ, okay, θα έρθεις μέσα Τρίτη, οκ, okay, θα μείνεις μια νύχτα στα κελιά. Και μου εξήγησε ακριβώς για το πώς είναι η φυλακή. Τετάρτη θα πας κατάταξη να σε φέρουν στις ανοιχτές φυλακές, θα έχεις ένα δωμάτιο μόνος σου, κλειδί να κλειδώνεις την πόρτα σου, θα έχεις τηλεόραση, μπορεί να πηγαίνεις στα 2 ώρες αυτό, μπορεί να... ακριβώς πώς είναι η ζωή του φυλακισμένου. Και να πεις το process. Εγώ ήθελα να ξέρω, ήθελα να ξέρω τι θα αντιμετωπίσω, θα πω μέσα. Και λέω εγώ, no problem. Πήγα μέσα επειδή προσπάθησα να πληρώσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Okay. Τι... Περιγράψε μου λίγο πόσο, επειδή εν τούτον που πάμε και στην αρχή, ότι δυστυχώς δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι το ψυχολογικό σθένος να περάσουν τον τη διαδικασία και να βγουν στην άλλη πλευρά. Τι πίστευξες ότι εξεχώρισες σε σένα που σε βοήθησε να περάσεις στην επόμενη πλευρά? Η αδικία, νομίζω. Παρατηρούσα την αδικία στον κόσμο. Παρατηρούσα την αδικία ότι όλοι να σε χειροκροτήσουν στα καλά σου και όταν είσαι κάτω, πολλά λίγος κόσμο θα σε βοηθήσει. Κατάλαβα ότι έχεις κόσμο δίπλα σου, αλλά στην τελική είσαι μόνος σου. Μόνος σου να βρεις ψυχική δύναμη. Είμαι πάντα ο άνθρωπος του never give up. Είμαι πάντα ο άνθρωπος του παρατηρώ την ιστορία του Thomas Edison, του Colonel Sanders, του Tony Robbins, του Bill Gates, του Mark Zuckerberg. Ό,τι χτίστηκε δεν ήταν εύκολο. Και είχα να πάρω αποφάσει. Θέλω να είμαι, no offense, ένας απλά υπάλληλος, 9 to 5, 1500-3000 το μήνα, μισθός, 26 μέρες το χρόνο άδεια. Ή θέλω να έχω κάτι παντελώς διαφορετικό. Θέλω να έχω τη δική μου επιχείρηση, travel, being free, investor, και πάει λέγοντας. Τούτο μου αρέσει και εμένα. Δεν έχει λάθος να είσαι υπάλληλος, κύριε Λέισον. But it's not for me. Και επειδή δεν ήθελα να είμαι εκείνο και δεν ήθελα να έχω εκείνο που είπα στην αρχή, δεν ήθελα να μένει με worth enough, γι' αυτόν τον λόγο πήγα στην άλλη.
Okay. Σε πιο ευχάριστη νότα. Θέλω να μου πεις, αν είναι εύκολο, νέους στόχους που έβαλες για το μέλλον. Κοίτα, ο πιο μεγάλος στόχος είναι η επέκταση του Κωνσταντινίδης Bakery σε Κύπρο και εξωτερικό. Ξεκάθαρα. Online, ήδη είμαστε σε διαδικασίες για να κάνουμε create Amazon shop για να προωθήσει για πώληση των protein balls μας και άλλων προϊόντων το οποίο αντέχουν για 3-4 μήνες το shelf life τους. Άρα, προώθηση προϊόντων online και κάποιες άλλες επιχειρηματικές τέλος πάντων ιδέες που έχουμε, όπου εντάξει, σιγά σιγά. Αλλά το πιο σημαντικό πλέον, από τα πιο σημαντικά, είναι και το content creating για μένα. Να δημιουργήσω podcast είναι μια από τις από τους στόχους μου το 2021, να μιλήσουμε λίγο πιο private για τούτο, Ναι, αλλά. και YouTube channel, αλλά εμπιέζομαι τον εαυτό μου. I'm having fun with the process, you know. Πτε σε νύχτα να το κάνεις και ποτάμε, πρέπει να κάνουμε τον νέο ντομούς. I'm enjoying it. I'm enjoying what I'm doing, you know. Άρα πιστεύω ότι οι στόχοι πρέπει να είσαι στόχους σου, αλλά δεν πρέπει να δέρνεις τον εαυτό σου συνέχεια. Προσκάλεσαι στο τέλος του μήνα, δεν το κάνεις άχρηστος. No, you have to enjoy the process. Και εν τούτο που κάνω, δηλαδή, πέτυχα κάτι, okay, θέλω να κάνω το πράγμα. Αμέσως, να γράψω κάτω, βάλω post-it πάνω στον τοίχο μου, βλέπω το. Α, τζαμέ, εντάξει. Και πάει βήμα-βήμα προς το στόχο σου. Μπορείς να πνίγεσαι. Άρα οι στόχοι είναι πάντα τζαμέ, αλλά ο στόχος είναι ένας. Freedom. Ελέ μου, Αχιλλέας Αχιλλέος, πρώην μέντορας μου. Αφού το στόχος σου είναι το freedom, τι σε ενδιαφέρει πώς θα γίνει, δηλαδή. Άρα keep pushing. Διαφέρεις αλλήμου να φτάσεις freedom επειδή επούλησες 100 τυρόπιτες ή 100 εκλέρ. Εσύ ενδιαφέρει. Διαφέρεισαι η ουσία, ο στόχος, ο μεγάλος. Όχι το πώς. You gotta be, trust the process. You have to trust the fucking process, man. Okay. Πού μπορεί ο κόσμος να σε έβρει? Μπορεί να με βρει στο TikTok, Instagram, Marinos C-O-N, Marinos Con. Μπορεί να με βρει στο LinkedIn, Marinos Κωνσταντινίδης. Και στον Bakery, Κωνσταντινίδης Bakery στα τσά. Okay. Μαρίνο, για να κλείσουμε, plug anything, ό,τι projects έχεις που τρέχουν, εκτός από τα social media, που μπορούν να σε βρουν, το website που είπες πριν, οτιδήποτε. Website είναι το healthierbakery.com. Κάνουμε delivery σε Λευκοσία την ίδια μέρα. Λάρνακα, Τρίτη, Πέμπτη και Λεμεσόν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Άλλα τρέχοντα projects είναι ξεκάθαρα στον Bakery, εδώ. Και τα υπόλοιπα online, αλλά είναι όλα in progress αυτή τη στιγμή. Το TikTok είναι μεγάλη επένδυση για εμάς, επειδή είναι μεγάλη personal brand και business brand για εμάς. Αλλά αν θέλει οποιοδήποτε να έρθει σε επαφή μαζί μας, είτε μπορεί να επισκεφτεί το μαγαζί μας ή στα social media Marinos CON, Marinos Con για Instagram και TikTok και LinkedIn για πιο επαγγελματικές καταστάσεις, αν και με ενδιαφέρει. Αν είναι από LinkedIn μια επαγγελματική συζήτηση, Marinos Κωνσταντινίδης εκεί. Μαρινό μου, όλα τα details, ό,τι είπες να μπω στο description. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολλά για το χρόνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, James μου, για που κάνεις. Μπράβο για το effort που βάζεις μέσα. Είδα τη δουλειά σου, εξαιρετικά καλή δουλειά σου. Keep providing value to people, επειδή χρειαζόμαστε περισσότερους ελληνόφων ανθρώπους να μπορούν να κάνουν influence positive στη ζωή μας. Ευχαριστώ. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.